Στο σημερινό επεισόδιο MasterChef 5, η Μαρίνα είχε την επιλογή για την κόκκινη ομάδα να επιλέξει ανάμεσα σε διάφορα πλεονεκτήματα. Η παίκτρια είχε την ευκαιρία να ορίσει αρχηγούς, να περιμένει την τοποθέτηση πιάτου, να πάρει από την μπλε ομάδα όποιον παίκτη ήθελε και τέλος να πάρει δύο παίκτες και να διώξει δύο. Τελικά αποφάσισε να πάρει τη μεταγραφή παίκτη και το να δώσει και να πάρει από δύο, έτσι έδωσε την Ανούς και τη Μαρία οι οποίες το περίμεναν και γέλασαν ηρωνικά με την επιλογή αυτή και πήρε τον Αλέξανδρο και την Κωνσταντίνα. Όσον αφορά τον παίκτη που διάλεξε να πάρει από την μπλε ομάδα, αυτή ήταν η Μαργαρίτα και μάλιστα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για αυτή. Μην ξεχνάτε πως σας έχουμε και την δεκάδα του τελικού. Η απόφαση της MasterChef 5 spoiler, επιστρέφει ο Κωστής Αλεξάκης, πότε θα τον δούμε. Σε προηγούμενο επεισόδιο είδαμε τον Κωστή Αλεξάκη να αποχωρεί από το παιχνίδι του MasterChef και στο χθεσινό τον Banner Rapti να φεύγει οικειοθελώς. Ο Κωστής Αλεξάκης πρόκειται ωστόσο να επιστρέψει σύντομα στο MasterChef, όπως αποκάλυψε η Face Κορδά στο πρωινό. Ο κριτικός θα πάρει φυσικά τη θέση του Banner Rapti που αποχώρησε οικειοθελώς από το μαγειρικό διαγωνισμό, όσο για τον λόγο που δεν έχουμε δει τον Κωστή να ξαναμπαίνει στο σπίτι. Αυτός έχει να κάνει με τον κορονοϊό, καθώς ο μάγειρας μετά την αποχώρησή του έπρεπε να κάνει ακόμη 7 ημέρες καραντίνα. Μετά το τέλος της καραντίνας θα δούμε τον Κωστή να επιστρέφει στο MasterChef.